Γεια σας, είμαι ο Μάριος και είμαι πάλι εδώ, μαντέψτε που, στην Pokémon Light Platinum Winners Lock Challenge επεισόδιο 4. Και στο προηγούμενο επεισόδιο φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα, μέχρι βασικά λίγο πιο πέρα και τελειώσαμε πολλά πράγματα. Εν τω μεταξύ, ενώ ερχόμουν, πήγα να χιλάρω και ενώ ερχόμουν με έκανε paralyze ένα ηλίθιο bleed στο δρόμο και μου έκανε και λίγο damage και μου την έσπασε τα νεύρα αυτό. Τέλος πάντων, νομίζω εδώ πέρα είχα μείνει, οπότε θα πολεμήσω τους όποιους trainers έχουν μείνει και θα προχωρήσω πιο μπροστά. Να σας πω ότι έχω αλλάξει πρόγραμμα που κάνω βίντεο, έχω πάρει πάλι το Bandicam, αυτή τη φορά όμως δεν είναι το Cracked, οπότε θα σταματάω κάθε 10 λεπτά. Ελπίζω να μην έχει τόσο lag πραγματικά, ψάχνω να βρω τι ευθύνεται για το lag και δοκιμάζω αν το προηγούμενο τελικά μου κόλλαγε όλο το βίντεο και αν αυτό εδώ πέρα είναι καλύτερο τελικά, θα δούμε τελικά. Ναι, τελικά. Πολύ damage. Θα δείξει ποιος ήταν ο υπέτειος του lag. Θα δείξει αν ήταν ο υπέτειος του lag το OCAM, το προηγούμενο μου πρόγραμμα. Και έχω δοκιμάσει και πολλά mainstream. OBS δεν ξέρω πώς λέγονται. Πάντως έχω δοκιμάσει πολλά. Το Bandicam είναι το μόνο το οποίο έχει στεριώσει και το OCAM πίστευα. Αλλά από ό,τι φαίνεται το OCAM δεν είναι και τόσο καλό τελικά. Οπότε πάμε πάλι στο Bandicam. Όχι το Cracked, γιατί δεν μπορούσα να βρω το Cracked. Μου το έχει στείλει ένας φίλος μου και προσπάθησα να το ξαναβρω, να το ξανακατεβάσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Ή νομίζω πλέον δεν μπορώ να το κατεβάσω, γιατί μου βγάζει ότι έχει ιούς και δεν μπορώ να το κατεβάσω. Και εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μένα. Απλά εσείς θα βλέπετε το Bandicam έτσι μπροστά στην οθόνη, πάνω-πάνω. Και αυτό δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, εντάξει. Ναι, ήταν προς το τέλος του Forest, δεν υπήρχε και πάρα πολύ ουσία να το τελειώσω εκεί πέρα. Και φτάσαμε στην Inhour City τέλος πάντων. Είμαστε εδώ πέρα που μας λέει η Τζέσικα και λέει τα κόμπι έχουν καταλάβει όλη την πόλη. Παναγία μου. Παναγία μου, πολλά κόμπι. Και από ό,τι μου είπατε, κάποιοι δεν σας πειράζει το lag, κάποιος σας πειράζει. Λοιπόν, εμένα πάντως με πειράζει πάρα πολύ το lag. Είδα το βίντεο μου και ήταν πιο πολύ λαγκαρισμένο από ό,τι το νόμιζα ότι ήταν. Και αυτό μου την έσπασε τα νεύρα και γι' αυτό πρέπει να βρω μια λύση άμεσα. Και γι' αυτό ελπίζω ότι αυτό το πρόγραμμα δεν θα λαγκάρει τόσο πολύ. Το είχα συνηθίσει κιόλας και δεν μου λάγκαρε και πάρα πολύ. Οπότε τέλεια. Χιλάρουμε και θα εξερευνήσω λιγάκι την πόλη. Και δεν ξέρω τι υποτίθεται να κάνουμε πρέπει. Πάντως είχα σκοπό να προπονήσω και το Spearow να το κάνω level 17 και αυτό, αλλά δεν το έκανα. Δεν πειράζει. Άμα είναι να πολεμήσουν το Gym Leaders, βγαίνει στο σκυλί μου απ' έξω και κάνει πάρα πολύ θόρυβο. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Λογικά θα το ακούτε. Ελπίζω απλά να μην το ακούτε πιο πολύ από μένα. Έχει κάπου που μπορούμε να πάμε που να μην είναι απλά τα κόμπι να μην μας εμποδίζουν να κάνουμε το οτιδήποτε. Εδώ πάνω έχουν καταλάβει όλη την πόλη. Ναι, δεν μπορούμε να πάρουμε το badge, φίλοι μου, διότι δεν υπάρχει χώρος για τίποτα. Δεν υπάρχει καμία πύλη, τίποτα. Νομίζω μάλλον πρέπει να πάμε πίσω εκεί πέρα που είχε... Έχουμε repel. Πες μου ότι έχουμε repel. Έστω... Πες μου ότι πρέπει να πάμε στην αρχή που είχε ένα μέρος που είχε... Α, εδώ, τέλεια, ωραία. Εδώ είναι Team Steam και από ό,τι φαίνεται πολεμάμε τη Team Steam για να φτάσουμε εκεί πέρα στο μέρος το οποίο είχαν τα κόμπι κάνουν συμμορία τέλος πάντων. Δεν ξέρω τι ακριβώς ήτανε. Πάντως μου φάνηκε ύποπτο, οπότε... Νικάμε του Steam Steam έναν προς έναν, δεν έπρεπε να μείνουμε στο Zubat. Δεν πειράζει, ο Elekid θα τον νικήσει. Και νομίζω ότι από το επόμενο part ή από το παραεπόμενο, τέλος πάντων πάρα πολύ σύντομα θα μπορώ να εφαρμόσω τις προκλήσεις που θέλω και με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο αυτό, γιατί αυτό είναι το νόημα της όλης σειράς και αυτό είναι το πράγμα το οποίο θα κάνει ενδιαφέρουσα τη σειρά. Γιατί εντάξει, πλέον απλά παίρνουμε κάποια Pokémon, προσέχουμε να μην πεθάνουμε από τα Pokémon, τα αντίπαλα, αλλά δεν έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο σε πρόκληση. Δεν έχει καν set mode με το οποίο είχα συνηθίσει στις προηγούμενες μου σειρές. Οπότε ναι, δεν έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε τα running shoes ακόμα για κάποιο λόγο. Δεν κολλάει κάπου αυτό που είπα, αλλά ναι, δεν έχουμε running shoes. Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό. Πού παίρνουμε και πότε παίρνουμε τα running shoes? Θέλω να ξέρω. Θέλω να έχω παπούτσια. Και κοιτάω το facecam μου από το πλάι, γιατί αυτό το καλέσει τον Bandicam. Μπορώ να κοιτάω το facecam μου, με το cam δεν μπορούσα να το κάνω. Και φαίνεται ότι τώρα που κοιτάω τον εαυτό μου δεν κολλάω πάρα πολύ. Ελπίζω και στο βίντεο να είναι έτσι, να μην κολλάω πραγματικά. Γιατί άμα κολλάω θα νευριάσω πάρα πολύ. Και δεν ξέρω τι θα κάνω.
Πιντάβ δεν έπρεπε ούτε στο πιντάβ. Ντάβ δεν. Όπα, όχι. Ντάβ δεν λέγανε ένα σαμπουάν, κάπως έτσι. Και έκανε πολύ ντάμα στο quick attack του Ντάβ Πιντάβ. Οπότε θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε γρήγορα με το Thunder Punch τέλεια. Νικήσαμε και αυτόν. Και ο τελευταίος από ό,τι φαίνεται. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να έχει κι άλλους πιο πέρα και να μην τους έχω δει ακόμα. Με τρομάζουν τα γκλαμιά. Ελπίζω να μην κάνεις πολύ ντάμα στο Μαραντόνα με το σκράτ σου. Το οποίο ξέρω τι έρχεται. Ναι, πόσο γκαντάματς θα κάνεις το... Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε εμείς πολύ γκαντάματς με το headbutt. Μαραντόνα, θες δουλειά, θες πολύ δουλειά, αγόρι μου, γιατί τα γκλαμιά όσο έχουν για πρωινό. Θες βασικά να πάρεις μια fighting type κίνηση, τότε θα είμαι χαρούμενος, τότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Και θα είσαι και πιο δυνατός, πιο δυνατό Pokémon, πρόεδρε, γιατί κοιμάσαι. Πρόεδρε, δεν είναι ώρα να κοιμάσαι. Πρόεδρε, γιατί μου το κάνεις αυτό. Πρόεδρε, ξύπνα! Και αν ξυπνήσεις δεν θα κάνεις τίποτα, γιατί σε έχει πάγει 800.000 γκράουλα. Δεν πειράζει, τουλάχιστον ξύπνησες. Έκανες την αρχή. Και το Sinx θα το νικήσουμε με τον Bailiff και τα γνωστά, τα γνωστά, τα γνωστά. Αν και Sinx το νικήσαμε με το Krogla και το νικούσαμε με το Sinx. Αλλά εντάξει, τώρα που σε έχουμε εδώ πέρα Bailiff, πρόχειρο. Πλάκα-πλάκα ο Bailiff φαίνεται σαν το πιο. Ή από τα πιο αξιόπιστα. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Από τα πιο αξιόπιστα Pokémon. Τώρα τη ομάδα μου, γιατί απλά το Razor Leaf είναι πολύ δυνατή special κίνηση και κάνει πάρα πολύ damage και έχει και ένα bulk. Το οποίο bulk, ας πούμε, δεν έχει ο Elekid, δηλαδή το quick attack. Το οποίο πλάκα-πλάκα θα μπορούσε να μου το κάνει τώρα και να μου κάνει πολύ damage. Το quick attack κάνει πολύ damage, ενώ στον Bailiff δεν θα έκανε και πάρα πολύ damage. Μια παρόμοια κίνηση, εντάξει. Δεν θα μπορούσα να αφήσω τον Bailiff στο πιντάβ, γιατί θα έκανε πολύ damage μια flying type κίνηση στον Bailiff, αλλά. Λοιπόν, καταλάβατε τι λέω και μη μου πεις ότι πρέπει να πολεμήσω. Δεν είμαι χιλαρισμένο. Εντάξει, πολεμάνε αυτοί οι δύο. Ελπίζω. Ελπίζω να μην πολεμάσει εμένα με τον Drifblim. Γιατί τον Drifblim. Θα φάμε πολύ καλά τώρα. Έχεις Drifblim, οκ. Okay. Και. Λοιπόν. Θυμάμαι ότι τα Drifblim, δεν θυμάμαι και τα Drifblim και τα Drifblim, αλλά τα Drifblim έχουν Shadow Tag. Έχει Shadow Tag, το οποίο τι σημαίνει, όπα. Α, έχουμε το Astonish βασικά. Το Pursuit, ναι, το ίδιο κάνει, οπότε μπορεί να το κάνουμε λίγο damage του Drifblim, ελπίζω αρκεί να μας κάνει αυτός μια κίνηση. Σε παρακαλώ, κάνε πολύ damage με το Pursuit σου. Γιατί αλλιώς. Δεν έκανε πολύ. Δεν είμαστε και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνετε. Ειδικά άμα πάει για ένα γκάστ, έχουμε τελειώσει. Τέλος πάντων, Μαραντόνα δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν μ' αρέσει αυτό. Μαραντόνα είναι κρίσιμη κατάσταση. Και έχουμε ένα Hyper Potion μέχρι στιγμής στη μάχη. Λοιπόν, θα πάω για ένα δεύτερο. Και άμα δω ότι δεν αποσκοπεί κάπου αυτό, γιατί είναι. Ρε Μαραντόνα, γαμώτο. Γιατί, Shadow Tag, ρε φίλε, γιατί. Ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα Μαραντόνα. Το έδωσα το headbutt μου, το έδωσα το TM, καταλαβαίνετε. Γιατί μου τα κάνεις αυτά, γιατί με μπερδεύεις. Θα πω για άλλο ένα. Μην πας για γκάστ. Μπράβο, μπράβο. Ίσως και να μην πεθάνει τελικά ο Μαραντόνα. Σε παρακαλώ, μην πεθάνεις, Μαραντόνα. Σε παρακαλώ. Σε ικετεύω. Πήγαινε για άλλο ένα Pursuit. Μην πας για γκάστ. Αστόνις, τέλος πάντων. Έχουν πάει για τρία αντικείμενα. Κάν του critical hit. Critical hit. Όχι. Όχι. Και. Λοιπόν. Ελπίζω στο ότι θα χιλάρεις. Ωραία, λοιπόν, το Αστόνις το παίρνουμε, πες μου ότι το παίρνουμε, τέλεια! Μπράβο Μαραντόνα, μπράβο, τέλεια! Ήμουν σίγουρος ότι ήταν χαμένη η μάχη αυτή, γιατί απλά είχε τον γκάστ και θα μπορούσε να μας σκοτώσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πάει για γκάστ, εντάξει. Δεν είναι πολύ καλή κίνηση από τη μεριά του αντίπαλου, αλλά εμένα με συμφέρει γιατί ο Μαραντόνα ζει. Ο Μαραντόνα δεν πεθαίνει και μαθαίνει και μια καλύτερη κίνηση αντί για το Pursuit, μαθαίνει το Find Attack. Και άμα είχε ανέβει level 17 λίγο πιο γρήγορα, θα είχαμε νικήσει πιο εύκολα τον Drifblim, αλλά δεν πειράζει. Τώρα για τον Drifblim. Θα αλλάξω Pokémon, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θα πάω στο Elekid. Και αυτό ήταν η απειλή που φοβόμουν, τον Drifblim. Θα πάω για το Thunder Punch. Φοβάμαι πάρα πολύ για την κίνηση του. Έχει Shadow Ball, το είδα πριν. Έχει το Shadow Ball, το είδα. Και θα κάνει πολύ damage. Οπότε, πρόεδρε. Όχι! Όχι.
Το ξέχασα. Έπεσα ο ίδιος στο λάκκο μου, από ό,τι φαίνεται. Οπότε ελπίζω απλά να μην πας για Soundable. Πραγματικά το Bandcamp βρήκε να σταματήσει την πιο ακατάλληλη στιγμή. Γιατί με το που πηγαίνω για το Thunderpants βλέπω σταματάει το Bandcamp. Και απλά προσπάθησα να το σώσω λιγάκι. Τέλος πάντων θα το ανεβάσω πάνω και κοιτάξτε που έμεινα. Έμεινα στο Critical Hit με το Thunderpants που το άφησε με τόση ζωή. Και μην πας για Soundable. Αυτό δεν θέλω. Αστόνις. Μπορούμε να πάρουμε το Αστόνις από τον Driftblim, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μπράβο, Ελέκη, μπράβο. Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Τον κάναμε και Paralyze. Τέλεια. Και το Thunderpants σκοτώνει τον Driftblim. Δεν είδα τι στέλνει. Πάντως πηγαίνει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής αυτή η μάχη. Θα βάλουμε τον Εύπρον. Γιατί δεν τον έχουμε βάλει μέχρι στιγμής καθόλου και είναι ο πιο σε καλύτερη κατάσταση. Βάζει που και ένα, οκ. Τέλεια. Τέλεια. Και τον Duskull θα μπορεί να τον νικήσει, ελπίζω, ο Εύπρον. Το κάνεις και Burn. Τέλεια. Τέλεια. Πάμε, έλα. Φύγε, θέλω να χαλαρώσω. Δεν πρόλαβα καν να χαλαρώσω γιατί πρέπει να τα μπαμ μπαμ να τα κάνω. Νικήσαμε τη Σέιλα. Πάρα πολύ δύσκολα, ήρθαμε πάρα πολύ κοντά στο θάνατο σε δύο περιπτώσεις. Και από ό,τι φαίνεται τώρα το μόρ που μας μένει να πάμε στο gym. Και θα σας δω στο gym, θα κάνω teleport με τα κόλπα από τα οποία μόνο εγώ ξέρω. Λοιπόν, για να δείτε τι έξυπνος που είμαι, πέρασα μπροστά από ένα κτίριο, από αυτό το κτίριο και πήγα να μπω μέσα νομίζοντας ότι είναι το Poké Center. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι το Poké Center, γιατί βγήκε ο Red. Και ελπίζω να μην πολεμάει, όχι! Δεν έχω χιλάρι καν, δεν έχω καν... Όπα, μας χιλάρει αυτός. Α, μας χιλάρει... Ή χιλάρα πιο πριν, δεν ξέρω. Πάντως από ό,τι φαίνεται πολεμάμε το Red. Τέλεια νέα. Τι μπορούμε να κάνουμε αντιπέναντι στο Pikachu. Πάντως δεν θέλω να μείνω με το Maradona γιατί φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί δεν εμπιστεύομαι ακόμα πάρα πολύ το Maradona. Αντίθετα με τον Bailiff, τον οποίο Bailiff μπορώ να τον εμπιστευτώ χωρίς αμφιβολία, γιατί έτσι μπράβο, έτσι μου δείχνεις γιατί πρέπει να σε εμπιστεύω, Bailiff. Σκοτώνεις εύκολα το Pikachu και επόμενο Pokémon στέλνεις το Turtwig, το οποίο Turtwig θα τον νικήσουμε με τον Εύφρον, γιατί όχι. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Τι level είναι πάντως, 20 ή θα... 18, εντάξει. Έπρεπε να εξελιχθεί πάντως, έπρεπε να είναι Grottle. Δεν με χαλάει ημέρα καθόλου, αλλά απλά στο λέω εσένα για το καλό το δικό σου, Red. Πρέπει να γίνει τέτοιο. Λοιπόν, δεν θα πάω στο Μαρντόνι γιατί νομίζω έχει counter τώρα η όλου. Θα πάω στο Elekid. Ελπίζω να μην έχει κάποια δυνατή fighting type κίνηση. Και μάλλον δεν έπρεπε να πάω καν σε ένα τέτοιο Pokémon, αλλά. Για να δούμε τι ψάρια πιάνει ο Elekid απέναντι στο Ραϊόλου. Θέλω να το δω αυτό. Μάχη Elekid vs Ραϊόλου. Είναι λίγο. Έχω λαγκάρει πάρα πολύ το παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον όχι το face cam μου. Reflect. Εντάξει. Τέλεια, γιατί δεν μας επηρεάζει αυτό το Thunder Punch. Μας είναι special attack το Thunder Punch, οπότε σκοτώνει το δεύτερο Thunder Punch. Μαθαίνουμε και Light Screen. Οπότε έχουμε τον Elekid με το Light Screen και έχουμε και το Chikorita με το Reflect. Dual Screens, με κάποιο τρόπο καταφέρουμε και πήραμε Dual Screens στην ομάδα μας. Πολύ, πολύ ωραία νέα. Πολύ χρήσιμα νέα κυρίως. Οπότε αφού είμαστε εδώ, θα... Λοιπόν, ξέρετε τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα ή να το τελειώσω εδώ και να... Θα κάνω λίγη προπόνηση στο Spearow γιατί το χρειάζομαι για τα Bug-type Pokémon. Θα την κάνω τώρα την προπόνηση και... Θα πολεμήσω μόνο το Gym Leader τώρα, γιατί όχι. Και μπορεί να βγει λίγο μεγάλο το part. Αλλά, εντάξει, πόσο μεγάλο να βγει. Δεν νομίζω να βγει πάρα πολύ μεγάλο. Εκτός κι αν. Λοιπόν, εγώ θα πάω να κάνω την προπόνηση τώρα και άμα ανάλογα πώς θα βγει το δεύτερο σκέλος του part, μπορώ να τα χωρίσω. Αλλιώς θα μείνουν όπως έχει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως, θα σας πω μια question of the day για το βίντεο αυτό γενικά. Είτε τώρα είναι το τέλος, είτε τώρα είναι η μέση του. Θα δούμε. Τέλος πάντων, πώς. Πώς κρίνετε τα Drifloon και τα Drifblim σαν Pokémon, τα έχετε δοκιμάσει, πείτε μου τη γνώμη σας για αυτά, ό,τι θέλετε και αυτό. Θα σας δω είτε σε επόμενο βίντεο, είτε σε λίγο μετά την προπόνηση, θα δούμε. Γεια σας πάντως.